προφανώς συμμετέχουμε με μεγάλη χαρά. Είναι τιμή που βρίσκουμε τρίτη συνεχόμενη χρονιά στο ετήσιο συνέδριο το αναπτυξιακό για την Μακαρνανία. Το φετινό συνέδριο έχει μια σημαντική ιδιαιτερότητα, συμπίπτει με μια χρονική περίοδο στην οποία η χώρα μας διαπραγματεύεται επιτυχώς την εισρωή σημαντικών κοινοτικών πόρων, κοινοτικών κεφαλαίων για την ανάπτυξη ελληνικής οικονομίας. Μιλώ φυσικά για το Ταμείο Ανάκαμψης, το οποίο, όπως γνωρίζετε και εσείς, μόλις την προηγούμενη εβδομάδα εγκρίθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Οι πρώτες εκταμιεύσεις αναμένονται εντός του καλοκαιριού. Η μεγαλύτερη όμως πρόκληση δεν είναι μόνο να έρθουν άμεσα, πράγμα που είναι σημαντικό, οι εκταμιεύσεις, είναι και να σχεδιάσουμε ένα μακροχρόνιο μεσοπρόθεσμο πρόγραμμα υλοποίησης δράσεων από το Ταμείο Ανάκαμψης, που θα κλείσει ασφαλώς, με επιτυχία δηλαδή, στο τέλος του 2025, όπως και προβλέπεται. Ταυτόχρονα, έχουμε την εισρωή των νέων κοινοτικών πόρων για τη νέα προγραμματική περίοδο της πολιτικής συνοχής, των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ, όπως λέμε, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικοί πόροι που θα συμβάλλουν από κοινού με το Ταμείο Ανάκαμψης στο μετασχηματισμό της ελληνικής οικονομίας σε μια κατεύθυνση φιλοπεριβαλλοντική, σε μια κατεύθυνση ψηφιακή. Αυτή είναι η διπλή πρόκληση του ψηφιακού και του περιβαλλοντικού μετασχηματισμού που θα επιτρέψουν στην οικονομία μας να τρέξει με ταχύτερους αναπτυξιακούς ρυθμούς, ούτως ώστε να κερδίσουμε το χαμένο έδαφος όχι μόνο της προηγούμενης δεκαετούς οικονομικής κρίσης, αλλά και της κρίσης που ήρθε αναπόφευκτα με την λόγω της πανδημίας. Συνολικά, οι πόροι που θα εισρέψουν στη χώρα μας από τα διάφορα χρηματοδοτικά εργαλεία πλησιάζουν ή και υπερβαίνουν τα 80 δισεκατομμύρια ευρώ. Είναι ένα σημαντικό ποσό. Θα έλεγα ότι είναι το σημαντικότερο ποσό. Είναι 2,5 φορές το ποσό που εισέρευσε στη χώρα σε τρέχουσες τιμές από την περίοδο του σχεδίου Marshall με τα πολεμικά. Και εμείς βρισκόμαστε μπροστά στην πρόκληση, όπως συνηθίζεται να λέμε, αυτοί οι πόροι να πιάσουν τόπο. Γι' αυτό δουλεύουμε. Για τη Δυτική Ελλάδα οι πόροι είναι ιδιαίτερα σημαντικοί. Μόνο για το πρόγραμμα της επιχειρηματικότητας στην χώρα και ειδικά για τη Δυτική Ελλάδα αναμένουμε να εισρεύσουν πόροι που θα ξεπερνούν τα 600 εκατομμύρια ευρώ. Καταλαβαίνετε λοιπόν τις δυνατότητες που μας παρουσιάζονται με αυτούς τους πόρους να κάνουμε την καλύτερη δυνατή χρήση τους και να αλλάξει η εικόνα προς το καλύτερο όχι μόνο της Δυτικής Ελλάδας και της Εντολακαρνανίας αλλά της χώρας συνολικά.